Άσε την ώρα απ' έξω, εμένα δεν θέλεις. Θα πληρώσετε κι εσύ κι αυτή. Θα το σκοτώσω εδώ μπροστά σου. Και εσύ μετά θα με πυροβολήσεις. Δεν θα το κάνω. Θα το κάνεις. Γιατί αν δεν το κάνεις, θα αρχίσω από τη γυναίκα σου. Περίμενε. Η παρουσία της εδώ διευκολύνει το σχέδιό μου. Τι θα κάνεις? Θα με αφήσεις να τη δολοφονήσω εμψυχρό? Σκότωσε εμένα. Άσε την ώρα. Η Νόρα θα πεθάνει όπως της αξίζει. Και εσύ θα σε πείσει στη φυλακή όπως υποσχέθηκα. Νόρα, κορίτσι μου. Καλή νύχτα για πάντα. Με την αστυνομία. Και ένα ασθενοφόρο δεν είναι καλά. Πρέπει να πάμε να σε δει ένα γιατρό. Ησύχασε. Ησύχασε. Δεν σε σκότωνα. Πιστεύω ότι σε σκότωνα θα το έκανα. Εντάξει. Το θύμα τον είχε ήδη χτυπήσει με το μαχαίρι τον κύριο Βενέτη. Εκείνος προσπάθησε να αμυνθεί. Και μέσα σε αυτή την πάλη, το θύμα αυτό πυροβολήθηκε μάλλον. Θα έρθετε όλοι μαζί μας στην ασφάλεια. Για ποιο λόγο να έρθουμε στην ασφάλεια? Εγώ δεν είμαι καλά. Μου έχει πέσει πίεση. Θα μας ακολουθήσετε όλοι, παρακαλώ. Αμαλία, πρέπει να πάμε έστω και για λίγο. Ο κύριος Βενέτης έχει χτυπήσει. Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Έξω περιμένει ασθενοφόρο. Να πάω κι εγώ μαζί του. Όχι, εσείς θα έρθετε μαζί μας. Θα το συνοδεύσουμε εμείς στο νοσοκομείο. Λουκά. Έτυχε να είναι παρούσα. Λουκά, είσαι καλά? Αν εξαιρέσεις ότι θα κοπούν τα σπόρα, καλά. Πολύ ψύχρεμο σε βλέπω, ε. Τι κρίμα που μου στερούν τη χαρά να μοιραστώ το κελί με μια καλλιτέχνηδα. Αχ, βρε Λουκά μου, δεν χάνεις ποτέ το χιούμορ σου. Έλα, ρε, παρακαλώ. Έλα, Μαλία, πάμε. Λουκά, μην ανησυχείς. Μετά τη δική μου κατάθεση θα σου ζητήσουν και συγγνώμη, αγόρι μου. Τη ζωή σου για μένα. Εντάξει, σε κάποια φάση σκέφτηκα τον αφήσω να σε φάει. Αλλά μετά θυμήθηκα κάτι δανεικά που μου χρωστάς. Στην πλάκα μου, ρε. Τι, 500 ευρώ δεν είναι, ε? Τα μάτα. Κρίμα να τα χάσω. Το βρίσκεις όσο κέφι. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Σίγουρα τώρα. Τρώω την κρίνια σου στη μάπα για την υπόλοιπη μου ζωή, αν έχει ένα κίνδυνο να τα πάρω εγώ, ας πούμε, και να σε καθαρίσω μια ώρα αρχίτερα. Πρέπει να δούμε πώς θα αποδείξουμε τι έγινε εκεί μέσα. Να πούμε πώς έγινε πάλι. Τι έγινε, ξύπνησε πάλι δικηγόρος μέσα μας? Τι είπες στην κατάθεσή σου? Τους εξήγησα πώς έγινε. Βρήκανε και τη σφαίρα στο ταβάνι. Καταλάβουν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ας τα τώρα αυτά. Εσύ πώς είσαι? Καλά.
Γιατί τι έγινε? Μίλα μου, Νόρα, τι σου έκανα? Σε βίασα. Σώπα, κορίτσι μου. Σώπα, εγώ είμαι εδώ τώρα. Εγώ. Δεν θα σε ξαναπειράξει κανείς ποτέ, στο υπόσχομαι. Τι να κάνω, Λουκά? Να το καταθέσω? Όχι, καρδιά μου. Όχι, δεν χρειάζεται. Άστο. Θέλατε εγώ να το σκέφτομαι. Καλά έκανε και το σκότωσα το κάθαρμα. Εγώ έπρεπε να τον είχα σκοτώσει. Εγώ φταίω για όλα. Σώπα, κορίτσι μου, σώπα τώρα. Εγώ έμπλεξα μαζί του. Εγώ ήθελα να τον εκδικηθώ, εσύ γιατί να πληρώνεις? Περάστε, κυρία Φωκά. Χρωστάω τη ζωή μου. Τίποτα δεν μου χρωστάς, βρε κουτό. Για μένα το έκανα. Πώς μπορώ εγώ να ζήσω χωρίς την προσωπική μου κόκκινο μάλα να μου μαυρίζει τη ζωή? Μπορώ? Δεν μπορώ. Πλάκα.